Όχι, μην κρατάς. Αναστασία Μιλωνά, ονομάζομαι, μέλος της Ένωσης Γυναικών Εφιερωμένων Ποτών Μακεδονίας Θράκης. Η Ένωση Γυναικών Εφιερωμένων Ποτών Μακεδονίας Θράκης διοργανώνει τη σημερινή εκδήλωση. Στα πλαίσια της δράσης στολίζουμε ένα λιώτικο χριστουγεννιάτικο δέντρο και αυτό έχουμε επισκεφθεί ήδη άλλες πόλεις, την Αθήνα, την Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη, την Κοζάνη, την Καστοριά. Κορυφώνουμε εντός εισαγωγικών το στόλισμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που ουσιαστικά έχει και το μεγάλο πρόβλημα γιατί το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης έχει κλείσει. Εδώ και 26 μήνες είμαστε στον δρόμο και αγωνιζόμαστε για να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο εδώ. Εκτός από το εργοστάσιο της Coca-Cola, αγωνίζεστε και για άλλες επιχειρήσεις παράλληλα. Είμαστε... Επειδή είπατε ότι πάτε και σε άλλες πόλεις. Σε άλλες πόλεις και όπου μας χρειάζονται και όποιος κλάδος χρειάζεται υποστήριξη, είμαστε δίπλα του και είμαστε στο πλευρό του πάντα. Για όποια επιχείρηση. Είτε είναι ιδιωτικός είτε δημόσιος τομέας. Δεν μας υποχωρεί αυτό εμάς. Κυρία Μιλωνά, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε με τη σημερινή εκδήλωση και με όλη τη δράση που συνεχίζετε? Το μήνυμα είναι ένα και το βασικό είναι αυτό που έχουμε 26 μήνες τώρα, που είμαστε στον δρόμο. Ούτε γουλιά Αμίτα, ούτε γουλιά Φάντα, ούτε γουλιά Sprite, ούτε γουλιά Coca-Cola, ούτε γουλιά Αύρα, μέχρι να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης. Βοηκοτάς τα προϊόντα της 3Ε, ως μέτρο πίεσης να λειτουργήσει το εργοστάσιο που είναι το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, σε μια πόλη που μαστίζεται από την ανεργία.